πρόβλημα, έχει πολλά προβλήματα, αλλά θα αναφέρω μόνο δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν σπίτια κόκκινα στο χωριό μου, το οποίο αρνούνται να πάρουν τα κεφάλια μας. Έχουν πρωτόκολλο καταδαφίσεως από το 14 τον Ιουλίο. Δεν έχουν κλείσει. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει υποκρασία. Εμείς θέλουμε να γίνει αμέσως ανάθεση. Διότι με την ευλογία της Παναγίας δεν γεννήσαμε θύματα. Εάν γεννήσουμε θύματα, ήδη έχουμε κάνει τρεις λαϊκές συνελεύσεις, θα μπούμε στα γραφεία σας ή η βουλευτή λέγεται, ή δήμαρχος λέγεται, ή ό,τι λέγεται, δεν θα σεβαστούμε τίποτα. Αλλή μονό σα. Αυτό λέει η λαϊκή συνέλευση και αυτό θα κάνουμε. Εντάξει, δεν τέλος. Πριν εκλογές, περνάνε από το χωριό, συνήθως, όπως συνήθως, βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές. Μετά τις εκλογές τους κάνουμε όλους. Θα αναφερθώ προεκλογικά, όταν η κυρία βουλευτή ήταν από το χωριό μου, τη ρώτησα, όχι για να την προσβάλλω, τη ρώτησα αν βοηθεύεται για πρώτη φορά. Διότι πραγματικά, με τους σεισμούς, δεν την είδαμε μπροστά μας. Θρυνήσαμε, περάσαμε δύσκολες ημέρες τα Χαβριανικές και έτσι εμπανίκη γενικά. Λοιπόν, και γι' αυτό λέω ότι και οι πολίτες και οι προηγούμενοι δηλαδή βουλευτές το ίδιο κάνανε. Κι αν κάποιος ερχότανε, πάλι μας έλεγε ψέματα και μας κοροϊδεύε. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος έδωσε λύσεις στο ζήτημα της κοινωνίας, που είχαμε 8 μήνες και δεν υπήρχαν στην κοινωνία στο χωριό μας. Τα παιδιά να κουβαλήσετε τα δοτικά στο γυμνάσιο και στα σχολεία στα δημοτικά, αλλά κύριε την Περιφερειακή, μην είναι εκεί. Οι δρόμοι είναι μετάλληλοι. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους και περνάνε από τους δρόμους, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, κινδυνεύουν οι ίδιοι, κινδυνεύουν οι περιουσίες, κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.